Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μετάδοση, σε ένα ακόμα παιχνίδι. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ Bad Boys και Jackals. Οι Jackals είναι οι πρωτοπόροι στον όμιλο, έχοντας 8-0, παραμένουν ένα αίτητοι. Φέτος Bad Boys είναι στο 5-3, καλούνται να ανασυντήσουν τους Jackals για να προχωρήσουν σε μια σημαντική για αυτούς νίκη ενδεχόμενη. Και το πρώτο άστοχο σουτ από πλευράς Bad Boys. Βουλγαρίς μέσα με ταμπλό. Θα έρθει το πρώτο καλάθι, πρώτο πόντι για το παιχνίδι, πρώτο πόντι για τους Jackals. 0-2. Αρμπουτζής σου για 3, εύστοχο τον Νικολούδη. Νικολούδης, ο οποίος είναι ο frontman της ομάδας των Bad Boys, σκοράρει κατά μέσο όρο 21,8 πόντους. Έχει επίσης 26,9, παίρνει και 17 rebound, 0,7 MVP, δηλαδή στα 10 παιχνίδια βγαίνει 7 φορές MVP. Καθόλου άσχημα. Σουτ για 3 τον Καρβουρτζή, άστοχο, υπάρχει στο rebound. Δημητρακούδης, φανταστική πάσα πίσω του πλάτη, η οποία δεν θα φτάσει στο τελικό της, αποδέχτηκε τώρα. Δύο εύκολοι πόντοι από τον Τάσκα για το 3-4. Με 2 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Μέχρι μέσα θα στοχίσει. Το της Γκίδης. Στην για 3, άστοχος ο Φιλιππίδης. Μάχη για το rebound, τώρα θα ξεκαθαριστεί η κατοχή. Τρακούδης πάει μέχρι μέσα, σκαστή πάσα, μετά από προσπίση, εύστοχο. Όμορφο μπάσκετ σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά. Μπόγιας ήταν αυτός που θα βάλει το καλάθι, ο οποίος παραχώρησε και συνέντευξη πριν το παιχνίδι και με πιάσε αδιάβαστο. Κατά την εντύπωση ότι είναι το πρώτο παιχνίδι των Bad Boys για το 2024. Έξι άλλο ένα εναντί των Salonica Titans, στο οποίο επικράτησαν με 73-55. Μ' αρέσει που πήγα να δώσω και έμφαση ότι είναι το πρώτο παιχνίδι και δεν ήτανε. Όπως και να έχει, έχουν απέναντί τους μια μεγάλη πρόκληση απόψε. Τάσκας στους για 3, άστοχος από την κορυφή και βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Φιλιππίδης στο rebound. Άστοχος, Βούλγαρη δύο χρόνια το rebound. Μπάλα είναι εκτός. Άσκας θα επαναφέρει. Φιλιππίδης θα ξαναπάρει την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Θα κάνει ένα σουτ, μόνο ταμπλό. Θα κατεβάσει ο Νικολούδης. Ξαναπάρει τώρα την μπάλα. Τον κοντήτερο αντίπαλο θα πάει μέχρι μέσα. Πατάει πολύ γερά, θα στοχίσει όμως το lay-up. Μάχεται εκεί για το rebound, αλλά δεν θα καταφέρει. Τάσκας, σκαστή πάσα μία ακόμα, πολύ όμορφη προσπάθεια. Φιλιππίδης έδωσε αμέσως την πάσα στον Τάσκα. Πολύ καλή χημεία μεταξύ Φιλιππίδη και Τάσκα. Ο δεύτερος θα προσπαθήσει να κλέψει τώρα, αλλά υπάρχει τελικά φάουλ που κερδίζει ο Δημητρακούδης, φάουλ που έχει χρεωθεί στον Βούλγαρη. Το πρώτο ομαδικό των Jackals και είναι βολές. Άστοχος στην πρώτη ο Δημητρακούδης. Ο σκοράρει 14,3 πόντους. Παίρνει
15,0, στρογγυλό το νούμερο του στο μέσο όρο του efficiency. Στατιστικά που έχουν προκύψει μετά από 8 παιχνίδια για τη φετινή σεζόν. Η μπάλα είναι εκτός. Είναι για τους Jackals. Φιλιππίδης πάρει ένα screen του Μπουργουράνο, θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει με ταμπλό και σίδερο. Κατοχή για τους Bad Boys. Για 3 έστοχο. Οι Bad Boys έχουν το αριθμητικό μειονέκτημα. Παίκτες έναντι 8, στο πια 3 βρέθηκε ελεύθερος Φιλιππίδης, αστόχησε όμως. Μητρακούδης, Νικολούδης, σταυρωτή ωραία στον Βούλγαρη, θα αστοχίσει όμως. Τάσκας. Φιλιππίδης, Βούλγαρης, θα... Νικήσει τον αντίπαλό του. Θα πέσει κάτω αυτός. Υπάρχει σούτ άστοχο. Το Κιτζίδης σηκώνεται από το πάτωμα. Από το παρκέ. Τάσκας πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Με χορευτικό, πολύ όμορφη προσπάθεια. Θα κερδίσει και το φάουλ. Double score μετά από 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Δύο τα ματικά τώρα. Στου διατρής από τη γωνία του Νικολούδη, άστοχο. Υπάρχει φάουλ. Πολύ νωρίς στην επίθεση από τον Δημητρακούδη. Σόπαλο το σκορ μετά από 6 περίπου λεπτά, χαμηλό σκορ. Για 3 με μεγάλη καμπύλη, έστοχο από τον Αγγελιμπόγια. Και έχουμε το πρώτο time out στον αγώνα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο κλειστό του Μαντρούιδη College. Οι Bad Boys επιστρέφουν σιγά σιγά στο γήπεδο. Οι Jackals, οι οποίοι είναι αυτοί που πήραν το time out, εξαντλούν το χρόνο που τους δίνουν οι διαιτητές. Οι Jackals με τους... περισσότερους παίκτες. 8 έναντι 7 επαναλαμβάνουμε. Οι Bad Boys έχουν τον Νικολούδη να σουτάρει πολύ από τη γραμμή των 6.75. Έχει 25 στα 102 για φέτος, στα τρίποντα. 25% ποσοστό. 25% έχει και ο Δημητρακούδης με 8 στα 32. Αυτοί είναι οι οποίοι παίρνουν τις περισσότερες προσπάθειες. Η πάσα είναι πάρα πολύ δυνατή. Να βάζει λίγο με τον εαυτό του και με τα κάγκελα ο Πρόγιας.
Φιλιππίδης. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Η μπάλα θα χαθεί. Νικολούδης. Πολύ σκληρές μάχες μέσα στη ρακέτα και κλέψιμο. Γουράνος. Θα παίξει χαμηλά. Γουράνος πάει μέχρι μέσα. Θα ευστοχίσει. Ο Ζιώκας, ο οποίος έκλεψε πριν, είχε παίξει πολύ καλή άμυνα στον Τατζικιτζίδη μέσα στη ρακέτα, στο προσωπικό του αντίπαλο. Ο Γιώκας πάει μέχρι μέσα. Θα ευστοχίσει, έχοντας ξεφορτωθεί το προσωπικό του αντίπαλο. Πάνω ετοιμάζεται αλλαγή για τους Jackals. Πάλι θα πάει εκεί που είναι ο Φιλιππίδης. Είχε βρεθεί ελεύθερος από τη γωνία, δεν το πήρε. Τάσκα σουτ για 3, εύστοχος. Μάλιστα, ένα ακόμα τρίποντο. Γωνία, η μπάλα σουτ για 3. Άστοχος ο Τατζικιτζίδης. Υπάρχει στήριγμα, η μπάλα είναι εκτός και ετοιμάζεται και αλλαγή για τους κιτρινούς. Ζιώκας περνάει εκτός. Ρακόλιος περνάει στη θέση του. Και ο Βούλγαρης παραμένει εκτός για τους κίτρινους. Στη ρακέτα η μπάλα σηκώνεται, φτωχή. Ο Καλμπουτζής. 13 όλα. Απόλυτη ισορροπία μετά από 8 και κάτι. Εύστοχος ο Τάσκας. Από ένα σημείο που του αρέσει. Ο Βούλγαρης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα ψηλώσει εντός ολίγου το σχήμα των Τζάκαλ. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ και είναι ψηλά. Φιλιππίδης περνάει εκτός. Ψηλώνει πολύ το σχήμα των Τζάκαλ τώρα. Βγαίνει ένας κλασικός guard, μπαίνει ένας κλασικός center. Πολύ ο Τατζικιτζίδης. Άστοχος και στη δεύτερη, ο ίδιος πάει για το επιθετικό rebound, δεν θα το καταφέρει. Θέλει και να δούμε αυτοκίνηση. Βούλγαρης θα πάρει την μπάλα. Θα ξαναπάρει τώρα. Παντώντας τη γραμμή, ένα άστοχο σουτ στον Καρακόλιο. Σκαστή πάσα, φανταστική, μέσα στη ρακέτα. Τελικώς αποδέχτης ο Τατζικιτζίδης. Πολύ όμορφη φάση, τολμώ να πω η πιο όμορφη που έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά. Βγαίνει από ψηλά κορμιά και θα πάρει ένα σουτ. Πάλι θα στοχίσει. Ουράνος. Υπάρχει φάουλ. Σφύριγμα για δύο βολές από τον Καλμπουτζή. Φάουλ και βολές που θα εκτελεστούν μετά το time out που πήραν οι Bad Boys. Επειδή φαίνεται κάπως disoriented μέσα στο γήπεδο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια, τα τελευταία 33 δευτερόλεπτα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ.
Τζικίδης με το νούμερο 14 έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει κλέψιμο για τους Bad Boys. Υπάρχει overplay άμυνα του Φλάσκα πάνω στον Δημητρακούδη. Στον Διατρής, άστοχος ο Νικολούδου. Κατοχή για τους Bad Boys για 5 τελευταία δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν κάτι από το καπέλο τους. Θα πάρει την μπάλα και θα ευστοχίσει κάτω από το καλάθι, buzzer beater. Γιάννης το Τσιτζίδης με το που μπήκε στο παρκέ κάνει κάτι αξιόλογο. 17-16 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι σχεδόν απόλυτα ισόρροπο. Υπάρχει μια διαφορά μόλις 17 πόντων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια του δευτέρου δεκαλέπτου. Για τη συνέχεια του παιχνιδιού, μάλλον για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Παρακολουθούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Τόσο το παιχνίδι αυτό καθιαστό, όσο και το βαθμολογικό του όλου πράγματος έχει το δικό του ενδιαφέρον. Οι Bad Boys κατάφεραν με ένα lay-up κάτω από τη ρακέτα από τον Τατζικιτζίδη με buzzer beater να κλείσουν την πρώτη περίοδο προηγούμενη με έναν πόντο. Έχουν τώρα και την κατοχή. Μπόγιας πάει χαμηλά η μπάλα. Ξαναπάρει ο Μπόγιας, βρέθηκε ελεύθερος με τον Βούλγαρη, θα τον παίξει στα πόδια. Υπάρχουν υπάρχουν βήματα, διπλή τρίπλα. Είχε κλειστεί πολύ καλά. Έκανε ένα άλμα χωρίς να αφήσει την μπάλα από τα χέρια του και πέφτει στην παράβαση. Βούλγαρης λύνεται, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Μπάλα είναι για τους κίτρινους. Καρακόλιος, Τάσκας. Βούλγαρης με κοντύτερο αντίπαλο με τον Δημητρακούδη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Δημητρακούδη, ο οποίος δεν κατάλαβα άμα είχε... Πώς έχει το 0-0? Ένα μάλλον. Δεν κατάλαβα αν είχε πρόθεση να παίξει καθαρή άμυνα ή να κάνει φάουλ. Γιατί η λογική λέει ότι αν ήθελε να κάνει φάουλ εξ αρχής θα τα έκανε προτού ο Βούλγαρης εκτελέσει. Όπως και να έχει, ο Βούλγαρης είναι άστοχος στην πρώτη, 17-16 παραμένει. Άστοχος και στη δεύτερη, μάχη για το rebound. Δεν βγάζει τελικό νικητή των Σιτσίλης. Μέχρι μέσα, μπλοκ. Κόβεται αλλά με φάουλ από τον Βουλγαρή. Το Τζικίδης θα εκτελέσει δύο βολές. Έστοχο στη δεύτερη, 19-16, στο τρίποντο η διαφορά. Τώρα που είπα τρίποντο, Τάσκας φέρνει την μπάλα. Θα πάει χαμηλά στη ρακέτα, βρέθηκε ελεύθερος στη weak side και θα πάρει ένα σούτ για τρεις, θα στοχίσει όμως. Ο Καρακόλιος θα πάει τώρα στην αδύνατη, στα απέναντι μάλλον πλευρά με τους χωρίτες πίθας. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 21-16. Τάσκας μέχρι μέσα θα στοχίσει ο Τζιόκας. Και τώρα η reverse, μια πάσα κακή από τον Σπίθα, ο οποίος περίμενε τον Μπόγια να είναι πιο κοντά από ό,τι τελικά ήταν. Τάσκας Καρακόλης με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Η μπάλα καταλήγει στον Τάσκα. Θα πάρει ένα σούτ, θα στοχίσει εκ νέου. Ξανά επιθετικό rebound από τον Βούλγαρη.
μόνο τα μπλο και η μπάλα είναι εκτός για τους Bad Boys. Δεν λειτουργήσαν τα blockout για πολλές συνεχόμενες άμυνες για τους Bad Boys, οι οποίοι κατάφεραν με τα χίλια ζόρια να πάρουν την κατοχή, αλλά έχουν την κατοχή. Nevertheless. Μετά από πάσα του Κόγια. Γιώκας Καρακόλιος. Γιώκας κάνει μια βόλτα. Άλλη μια θα κάνει. Δεν θα πάρει όμως την μπάλα ο Πεθμιτσίλης. Μη μέσα βρήκε ανοιχτό διάδρομο τόσο όσο για να τελειώσει τη φάση. Ο Πεθμιτσίλης. Κλέψιμο. Τελικά η μπάλα σε κίτρινη φανέλα. Ένα καμπύλι στην μπάλα σε Διατρής Τάσκας. Άστοχος airball. Από εκεί που του αρέσει πολύ να δραστηριοποιείται. Ήρεμα. Πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση των Bad Boys. Σε μια ρυψοκίνδυνη πάσα. Δράστηκε αλλαγές. Υπάρχουν αλλαγές. Λυπίδης περνάει εντός. Αλλάζει τον Βούλγαρη και Τάσκας εκτός επίσης. Βουλγουράνος επίσης περνάει μέσα. Πολλά επίσης μαζεύτηκαν. Όπως και να έχει, χαμηλώνουν το σχήμα τους τώρα οι Jackals. Ένα πιο ευέλικτο παιχνίδι από πλευράς τους αναμένεται να δούμε. Η λογική αυτό λέει. Καρακόλιος Φιλιππίδης έχοντας πιο καθαρό μυαλό και σώμα. Βουράνος με το που πήρε την μπάλα με το καλημέρα στην επιστροφή του στο παρκέ. Φιλιππίδης βρέθηκε ελεύθερος. Στο διατρής εύστοχος με το που μπήκε. Πιάνει δουλειά ο Φιλιππίδης. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο overplay άμυνα από τον Πεθμιτσίλη. Για τρεις άστοχο. Η μπάλα είναι ξανά για τους Jackals. Μέχρι μέσα κόβεται αλλά με φάουλ. Με αλλαγές, το Φιτζίδης περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Σπίθας θα περάσει για να πάρει κάποιες ανάσεις. Άστοχος και στη δεύτερη. Το 4-21. Του διατρής από τη γωνία άστοχος. Από το Φιζικίδης. Καρακόλιος θα βγάλει γρήγορα στο Φιλιππίδη. Καρακόλιος πήγε να ξαναπάρει την μπάλα, αλλά αυτή πήγε εκεί που είναι μόνο ο Δημητρακούδης. Στο Eurostep θα κοπεί αλλά με φάουλ από τον Γιώκα. Φάουλ είναι για δύο βολές. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Γιώκα. Οι Jackals έχουν εκτελέσει 5 βολές, έχουν χάσει και τις 5. Έναντι 2 στις 6. Boys. 3 στις 7 τώρα. 4 στα έντεκα και 3 στα έντεκα είναι τα τρίποντα για τις δύο ομάδες. Bad Boys έχουν ένα επιθετικό rebound έναντι 6. Θα πάρει πολύ καλά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εύστοχος και στις δύο. Έχουν ένα ψυχτικό. Δεν ξέρω πως δεν έχεις κορδιά. Καρακόλιος. Σουτ για τρεις, άστοχο. Από τον Τσίλη.
26-21. 2-2 τα ομαδικά στην κίνηση. Η πάσα δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Καλβουρτζής πάρει στη για 3 άστοχο από τον Νικολουδί. Καρακόλια στους σταυρωτές, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Πάει να βγει ένα πολύ ωραίο play. Θα τους πιτζίδες θα συγκρατήσει και μετά από μεγάλη πίεση θα σφυριχτεί φάουλ. Προώνεται στον Πεχετσίλη. Μπούλγαρη ετοιμάζεται να περάσει εντός ολίγου. Ο Τσιτσίλης περνάει εκτός. Φιλιππίδης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Νικολούδης. Ποιος είναι τώρα που μπήκε. Εύστοχος στην πρώτη βολή από το φάουλ που κέρδισε ο Νικολουδής. 27-21. Άστοχος στη δεύτερη. Στα 26 έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 27-21 τους κόρνερ στους 6 πόντους. Το έχω πει παραπάνω φορές από ότι χρειαζόταν νομίζω. Υπάρχει φάουλ. Χρεώνεται στον Μπόγια με το δεύτερο ομαδικό του. Ανακόλλιος. 3-4 τα ομαδικά. Για 3 από τον Σκουλιάν, άστοχος. Πάει να ξαναπάρει την μπάλα, θα αστοχίσει όμως. Και ο Κατέντρος σε καλή πάσα. Ο Τσικιτζίδης με το νούμερο 14. Γιάννης ο Τσικιτζίδης με τα χειροκροτούμενος από τον πάγκο. 29-21, η διαφορά στους 8 πόντους. Αρχίζουν να ξεφεύγουν σιγά σιγά οι Bad Boys. Και προαναγγέλλεται time out από τον Βουλγαρί. Ο Ουράνος θα κερδίσει φάουλ. Το οποίο ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει η ομάδα των Bad Boys χωρίς να στείλει αντίπαλο στις βολές, όπως και να έχει. 4 τα ομαδικά για τις δύο ομάδες. Φιλιππίδης, Σκουλιάν. Σουτ για 3. Ο Καρακόλιος. Νικολούδης από τα 8 μέτρα, άστοχος. Σκουλιάν θα πάρει το rebound. Σκουλιάν ο οποίος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις πριν το παιχνίδι. Υπάρχει λάθος πάσα από θα περάσει μπάλα εκτός. Η ομάδα των Jackals είναι τώρα αυτή που φαίνεται disoriented μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει time out που έχει προαναγγείλει ο Βούλγαρης. Το σκορ είναι στο 29-21. Έχουμε 3-41 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Επιστρέφαμε από το time out που κάλεσαν οι κίτρινοι. Ο Μητρακούδης για 3 άστοχος, ο Νικολούδης ένα ακόμα άστοχο, κάτι που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι το σκορ είναι στο 29-21, ενώ υπάρχει κλέψιμο από τον Μητρακούδη. Πολύ ωραία κυκλοφορία, ανακόπτεται προς τη μήνυα, εντυπωσιακό μπλοκ χωρίς φάουλ, καθαρό μπλοκ από τον Μπουργουράνο. Μία ακόμα λάθος
μια ακόμα χαμένη κάτω σκηνή. Μπορείς να μπει καλάθι, αλλά μία ακόμα. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, Βούλγαρης. Πάει μέχρι μέσα ένα ακόμα άστοχο. Χαμόγελα από τους παίκτες των Bad Boys. Σουτιά, όχι σουτιά 3. Παραλίγο να υποπέσει στην παράβαση των βημάτων. Μετά από πίεση από τον Φιλιππίδη, ο Νικολούδης σουτιά 3 από το ίδιο σημείο. Πολύ θράσος, μπασκετικό, ξανά στο ίδιο σημείο. Τώρα στα 8 δευτερόλεπτα παίρνει κάποιο χρόνο. Στα 3 δευτερόλεπτα κάποιος πρέπει να πάρει το σουτ, θα το κάνει ο Δημητρακούδης, θα στοχίσει. Βούλγαρης θα κατεβάσει Τάσκας τώρα που έχει τον... Έχει το πάρκι ξανά στα πόδια του. Έχοντας περάσει εδώ, σουτιά 3, άστοχο. Δημητρακούδης πάει μέχρι μέσα, θα δώσει πολύ δύσκολο καλάδι από τον Κατοκτήδη. 31-21 διαφορά για πρώτη φορά στους 10. Μπαίνοντας στο δεύτερο, στο τελευταίο δίλεπτο, σε ένα πολύ κομβικό σημείο να πάρει κάποια ομάδα μια διαφορά, πόσο μάλλον μια διαφορά 10 πόντων. Υπάρχει σφύριγμα, αλλαγή κατοχής. Πόγιας περνάει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Σπίθας περνάει εκτός. Κάτι που πήγαν από πρωτού το παιχνίδι πάρει φωτιά είναι ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ το σκόρ είναι στο 31-21 πλέον, οι Jackals έχουν 7 επιθετικά rebound έναντι 3 και 4 κλεψίματα εναντίον ενός, καθώς και 4 λάθη εναντί 7. Ένα κόψιμο. Σκαστή πάσα, Φιλιππίδης εύστοχος, ένα σουτ μέσα της απόστασης. Πάμε, πάμε, έτσι όπως θέλετε. Είναι την παραπιστώ όλο το χρόνο, όλο το χρόνο. Μπράβο, Πογιά. Το λες για να εξαντλήσει τον χρόνο η ομάδα των Bad Boys από τον πάγκο. Πολύ καλό passing game. Σουτ για 3, άστοχος ο Νικολούδης. Και τώρα σκαστή πάσα, εκεί που είναι ο Φιλιππίδης, αλλά είχε τον βράχο Νικολούδη μπροστά του. Οπότε δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τάσκας. Είναι πολύ καλά, έχουν πάρα πολύ καλό spacing οι παίκτες των Bad Boys στην άμυνά τους. Έχουμε μπει στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της τέταρτης περίοδου. Αν εξαντλήσουν οι Bad Boys τη διαφορά, την κατοχή με συγχωρείτε, θα μείνουν 9-10 δευτερόλεπτα για τους Jackals. Δημητρακούδης. Jump shoot μέσα από τη ρακέτα, άστοχος με τον Τζιτζιτζίδης. 14 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Jackals. 31-23. Φιλιππίδης. Θα πάρει ένα screen από τον Βουγουράνο. Έχει σταματήσει την τρίπλα, διπλώνει η άμυνα. Βουγουράνος. Ένα σουτ, δεν έχει κάποια τύχη, δεν υπάρχει τελικός νικητής rebound. Ημίχρονο λοιπόν στο 31-23. Οι Bad Boys έχουν καταφέρει να διατηρήσουν, να χτίσουν προπίστος και να διατηρήσουν μια διαφορά έναντι στους πρωτοπόρους Jackals, μια διαφορά η οποία είχε φτάσει ακόμα και τους 10 πόντους στο 31-21. Σκορ νομίζω αντιπροσωπευτικό της εικόνας που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Οι Jackals είχαν κάποια ξεσπάσματα κυρίως με σουτιά 3 από τον Τάσκα, αλλά δεν έχουν καταφέρει από ένα σημείο και μετά να κάνουν keep up, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι με τους Bad Boys, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ομαδικότητά τους, βγάζουν όμορφες συνεργασίες και έχουν πετύχει 31 από τους ενεργητικό τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Χριστό του Μαντουρίδη College για τη συνέχιση μιας πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσας αναμέτρησης. Είναι η συνέχεια, μάλλον δεν είμαστε εμείς που συνεχίζουμε το παιχνίδι. Όπως και να έχει, το σκόρ είναι στο 31-23. Οι Jackals έχουν την κατοχή. Ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό στατιστικό είναι ότι οι Jackals για 23 πόντους έχουν 10 assists
είναι πραγματικά στατιστικά που δεν τα βλέπεις κάθε μέρα. Ουράνος θα πάει μέχρι μέσα, άστοχος. Φιλιππίδης θα κόψει μια πάσα στην κίνηση που προοριζόταν για τον Σπίθα, ο οποίος έχει περάσει μετά από κάποια ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Φιλιππίδης, Τάσκας. Θα πάρει κάποια βήματα, θα στοχίσει ένα jump shoot από το τέσσερα μπολών. Μπάλα θα πάει στον Φιλιππίδη με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Παρά λίγο να ξαναπάρει το επιθετικό rebound ο Βούλγαρης. Υπάρχει φάουλ από τον Τάσκα, το πρώτο ομαδικό για την τρίτη περίοδο. Κογιάς πάει μέχρι μέσα τον Τσιτζίδης Χρήστος με τον νούμερο 13. Έχει δεχτεί πολύ καλή πίεση, πολύ καλή άμυνα και θα στοχίσει. Πάει στην εσωτερική, υπάρχει deflection, deflection τελικά από τον Χαρκουτσί. Μια λάθος πάσα όμως, πολύ ανοργάνωτο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Ο Γιώκας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με ένα lay-up από το δεξιό διάδρομο. Λούδης σου για 3, ακόμα μία φορά άστοχος. Δεν νομίζω να σταματήσει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού να σουτάρει η τρίποντα. Τάσκας και βρεθεί μέσα στη ρακέτα ο Γιώκας, αλλά δεν κατάφερε να σουτάρει. Jump shoot έστοχο τώρα από τον Πρόανα Φερτέντα. Γιώκας ένα jump shoot από μέση απόσταση. 31-27. Με την έναρξη του δευτέρου ημικρόνου, οι Jackals τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0, ρίχνοντας τη διαφορά από τους 8 στους 4. Κλείνεται, ο Νικολούδης θα στοχίσει. Παράπονα τώρα για σπάθεια για επιθετικό rebound από τους παίκτες του. Πολύ γρήγορος ο Φιλιππίδης, θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 31-29 έχουμε και πάλι ντέρμπι. Στο δεύτερο ημίχρονο το σερί των Jackals μπορεί να είναι 6-0 πλέον, αλλά συνολικά είναι 8-0, καθώς το σκορ ήταν στο 31-21, έχοντας ακουμπήσει την μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στους 10 πόντους. Από το 31-21 έχουμε φτάσει στο 31-29. Jackals δείχνουν χαρακτήρα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παρκέ μετά από την διακοπή. Time out είχαν πάρει. Μετά το time out που είχαν πάρει οι Bad Boys. 31-29. Έχουν κολλήσει στους 31 πόντους στο ενεργητικό τους οι Bad Boys εδώ και αρκετή ώρα. Και δεν θα ξεκολλήσουν ούτε τώρα σε πρώτο χρόνο, ούτε τώρα σε δεύτερο μετά από επιθετικό rebound. Τρίτο επιθετικό rebound από τον παίκτη που έχασε το πρώτο shoot από τον Τατζιτζίδη με το νούμερο 13. Φιλιππίδης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Απογελάει σαν να λέει, όντως τώρα έγινε αυτό. Συγκρατεί με δυσκολία ο Σπίθα σου για 3, εύστοχος ο Νικολούδης. Υπάρχει τεχνική ποινή. Που χρεώθηκε ο Καλβουρτζής. Φιλιππίδης θα εκτελέσει. Έστοχος στην πολύ της τεχνικής ποινής. Οι Jackals έχουν πάρει ήδη έναν πόντο από αυτή την επίθεση και έχουν την κατοχή δική τους. Φιλιππίδης θα ξαναλλάξει με τον Βούλγαρη.
Υπάρχει deflection από τον Καλβουρτζή, ο οποίος μόλις πήρε τεχνική ποινή. Για να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο παίξηματός του. Λουράνο σε ένα running floater έκτοχο. 34-32. Το screen, θα πάει αντίθετα από το screen ο Καλβουτζής. Θα δώσει την πάσα εντυπωσιακό μπλοκ από το Βούλγαρη. Και προαναγγέλλεται αλλαγή. Δημητρακούδης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βούλγαρης έχει την ψυχολογία που έβγαλε το μπλοκ. Τάσκας σουτ για 3. Άστοχο, μόνο airball. Αλλά ο Βούλγαρης θα πάρει επιθετικό rebound και το φάουλ, το φάουλ αντίστοιχο. Φάουλ που χρεώθηκε στον Καλβουρτζή. Ο Βούλγαρης θα εκτελέσει 2 βολές, έχει την δυνατότητα να στείλει το παιχνίδι σε ισοπαλία. Αν εφηβείς και στις 2. Δεν θα συμβεί. 34-32 παραμένει. Έστοχο στη δεύτερη. Δημητρακούδης στην αδύνατη πλευρά σου για 3, βρέθηκε ελεύθερο. Ο Μπόγιας Τάσκας Γουράνος περνάει. Φλόουτερ, μάχη για το rebound. Βγάζει τελικό νικητή. Υπάρχει πόδι από τον Σπίθα. Η κατοχή είναι για τους Jackals. Φιλιππίδης στην επαναφορά, Τάσκας. Θα εκμεταλλευτεί το screen. Ο Γιώκας έδωσε πρώτα στον έναν αντίπαλό του screen και μετά στον άλλον. Το δεύτερο screen εκμεταλλεύτηκε ο Φιλιππίδης, ο guard των Jackals. Αλλαγή. 14. Ο Τατσικιτζίδης περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, αυτό που ανήκανε. Όχι, δεν έξα τίποτα, απλά σου προσέχει να γίνει. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Θα έχω μια μικρή αυτονοησία. Για 2 άστοχος από τον Βουγουράνο. Στην κίνηση η πάσα no look. Το Τζιτζίδης με το νούμερο 14 θα στοχίσει. Αλλά θα κλέψει την μπάλα. Μετά από απρόσεκτη πάσα μέσα στην ρακέτα. Βούλγαρης. Τάσκας. Υπάρχει παίκτης κάτω. Υπάρχει αλλαγή. Βούλγαρης περνάει εκτός. Αγωνιστικό χώρο στη θέση του Βούλγαρη, χαμηλώνει κάπως το σχήμα των Τζάκαλς. Καθαρίζεται το παρκέ, υπάρχει μια μικρή διακοπή. Και 13 και 14 assist για 37 και 33 πόντους αντίστοιχα. Πάρα πολλές. Υπάρχει κλέψιμο από τον Δημητρακούδη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα ανάμεσα σε 3 αντιπάλους.
Πολύ όμορφο καλάθι. 39-33. Βουλγαρίς προαναγγέλει time out. Μουράνος θα πάει μέχρι μέσα. Θα αρτιστεί σε δύο βολές. Θα μετρούσε αν έβαινε. Αυτό το time out έχει προαναγγελθεί αλλαγή ή αλλαγές από τους Bad Boys. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Οι Bad Boys καταφέρουν να ανακτήσουν ένα προβάδισμα, αλλά το momentum δεν είναι στο χέρι τους τόσο όσο ήταν όταν είχαν διαμορφώσει το 31-21 σίγουρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στο χρυσό του Μαντουλίδη College. Sonic Arena, έχω κάνει περισσότερες μεταδόσεις, μου βγαίνει πιο φυσικό να το πω. Όπως και να έχει, ο Μπουγουράνος θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Καλουπουρτζής έχει 4 φάουλ. Και έχουμε ακόμα 14 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα να παίξουμε. Άστοχος την πρώτη ο Μπουγουράνος. Άστοχος και στη δεύτερη. Αμυντικό rebound. Από τον Νικολούδη, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλά λεπτά. Πάρα πολλά λεπτά, δεν ξέρω αν έχει παίξει. Δεν είμαι φοριακός. Τώρα θα χαθεί η μπάλα για τους Bad Boys. Καρακόλης θα πάει μέχρι μέσα. Θα χάσει προς την μην. Θα υποπέσει στην παράβαση των βημάτων. Διπλή τρίπλα. Κατοχή ξανά για τους Bad Boys. 3. Τρακούδες. Αυστηρό man to man τώρα η άμυνα των Τζάκαλ. Θα διπλώσει τη ρακέτα στον Τζιτζίνι με το νούμερο 13. Πολύ δυνατή πάσα για να την κρατήσει ο Νικολούδης. 39-33. Παραμένει Καρακόλιος. Φιλιππίδης. Βάλτε πάει στη ρακέτα. Ξανά Φιλιππίδης, βρέθηκε ελεύθερος για 3. Άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Νικολούδη. Πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Όταν το κουτρίδι. Και υπάρχει σφύριγμα ένα ακόμα. Ήδη έχει πάρει μια τροπή όπου αλλάζονται. Στην οποία αλλάζονται πάρα πολλές κατοχές πάρα πολύ γρήγορα. Θυμίζει roller coaster. Καλό passing game από τους Bad Boys. Για τρεις εύστοχος ο Νικολούδης. Πρέπει να μπουν αυτά τα σούτ για να κατοχυρώσουν την διαφορά τους. Reverse μετά από κλέψιμο από τον Δημητρακούδη. Μπράβο! Μπράβο! Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ που έχει χρεωθεί στον Καρακόλιο. 7-22 τα τρίποντα για τους Bad Boys. Οι Jackals στο συγκεκριμένο τομέα έχουν μείνει πάρα πολύ χαμηλά, έχοντας 3-18. Επίσης 2-10 βολές για τους Jackals, έναντι 5-10 τους Bad Boys. 32-32 τα rebound, 9 επιθετικά για Jackals, 5 για Bad Boys. Νικολούδης. Ήρεμα. Μπόγιας. Δημητρακούδης στα 11 δευτερόλεπτα. Πολύ καλό passing game, αλλά επίσης καλή άμυνα η οποία θα διασπαστεί από τον Σπίθα. Υπάρχει φάουλ που έχει
χρεωθεί στον Σπίθα. Μια προειδοποίηση κίτρινη. Η επόμενη τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Μια προειδοποίηση Ζάκαλ. Στου κερατρίς από τη γωνία. Εύστοχο. Βελτιώνεται κάπως το ποσοστό. 4 στα 19 πλέον. Δημητρακούδης. Μπόγιας. Ρακέτα, η μπάλα θα γυρίσει, θα στοχίσει ο Καντιτζητζίδης. Μπάλα είναι εκτός και είναι για τους Bad Boys. Δημητρακούδης θα κληθεί να επαναφέρει. Νικολούδης. Θα ποστάρει, κοντύτερο αντίπαλο, θα πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Έχοντας περάσει δύο αντιπάλους. Άστοχος στη βολή. Κατοχή για τους Τζάκαλς εκ νέου. Ο Ουράνος θα πάρει ένα σκρίν από τον Βούλγαρη. Από τον Βούλγαρη, ναι. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ πάλι στο Σπίθα. Πόσο φάουλ έχω εγώ αυτό. Είναι το τρίτο δικό του. Και θα περάσει τον πάγκο τώρα. Θα περάσει ο Γιάννης Παντιτζίδης με το νούμερο 14 κάθε φορά που βάζει καλάθι. Ο πάγκος το πανηγυρίζει και όντως. Εύστοχος στην πρώτη. Πολύ ο Μουράνος. Άστοχο στη δεύτερη, υπάρχει rebound. Μητρακούδης. Φανταστική πάσα που δεν θα γίνει assist από τον Τζίδη με το νούμερο 14, ο οποίος το βάζει με τον εαυτό του. 46-37 παραμένει. Καρακόλιος. Σκουλιάν. Βουλγαρίς. Μουράνος. Υπάρχει μια άτυχη συγκυρία καθώς η μπάλα χτυπήσει τα πόδια του. Μπόγια θα κολλήσει κατά κάποιο τρόπο εκεί πέρα και από αυτά θα βγει εκτός. Βουλγαρίς. Πέσει ο προσωπικός αντίπαλος κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Τζιτζίδης. Υπάρχει τώρα φάουλ. Που στερεώνεται στον Χρήστο τον Τζιτζίδη με το νούμερο 13. Το πρώτο προσωπικό του φάουλ. Από τον speaker. Εύστοχο το Βρούχαρη στην πρώτη. 46-38. Έχουν τρία ομαδικά, έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι Jackals. Στα επόμενα 48 δευτερόλεπτα. Εύστοχο στη δεύτερη. Μητρακούδης, στην κίνηση θα χάσει την μπάλα όμως ο Τατσιτσίλης. Και τώρα ο Τατσιτσίλης πάει μέχρι μέσα, πανέμορφη προσπάθεια από Σκουλιάν. 46-41. Πόσο τα είναι. Προαναγγέλλεται time out από τους Bad Boys στην περίπτωση που ευστοχήσουν. Σε καλάθι. Σε τι άλλο θα μου πεις. Στους διατρείς άστοχος ο Τζίμις. Το 13. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Θα συγκρατήσει την μπάλα
δεν υπάρχει χρόνος. Παρά το γεγονός ότι συγκράτησε την μπάλα ο Πετσιτσίλης. Έχουμε το σκορ μετά από 30 λεπτά στο 46-41. Το momentum είναι στους Bad Boys. Ούτε το momentum ούτε η διαφορά αυτή καθ' αυτή δεν είναι αποτελεστική για τους Τζάκρας σε καμία περίπτωση. Εμείς στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια και για το τελευταίο δεκάλεπτο ενός συναρπαστικού παιχνιδιού μείνεται μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Μαλουίδη College. Η διαφορά είναι στο συν 5 για τους Bad Boys, οι οποίοι έχουν και την κατοχή. Μπόγιας, Δημητρακούδης. Πάει ο Καλμπουρτζής μέσα στην ρακέτα σου για 3 από τα 8 μέτρα από τον Πολούδη. Άστοχο, υπάρχει κάτω ο Δημητρακούδης. Καρακόλιος, Τάσκας, θα πάρει ένα screen από τον Βούλγαρη, δεν αλλάζουν οι άμυνες. Ο Βούλγαρης θα πάρει μια πάσα η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ένα airball, αλλά βρίσκεται εκεί πέρα ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών στην προκειμένη φάση Γιώκας. Κάποιος πιο αισιόδοξος άνθρωπος από μένα θα μπορούσε να πει ότι ο Βούλγαρης δεν αστόχησε κάνοντας airball, αλλά έδωσε μια ωραία πάσα για τον συμπαίκτη του. Jump shoot άστοχο από τον Τάσκα. Τρακούζης, μια ριβέρσα, βγάλει τον αντίπαλό του, τον Τάσκα από τη μέση, πήγε να βγάλει κάτι πολύ περίπτωση, μια πάσα πίσω από την πλάτη, θα χάσει την μπάλα με ένα μικρό χορευτικό. Μάλιστα, ο Γιώκας έχει 4 σερί δικούς του προσωπικούς πόντους και ρίχνει τη διαφορά στο πόντο. Σε όλο το παιχνίδι το λέω λάθος. Δεν σπάνε. Υπάρχει η μπάλα πήγε πάνω από το ταμπλό. 2 δευτερόλεπτα. Σουτιά 3-6 το φω από τον Μπόγια. 49-45. Πολύ περίεργη συγκυρία, η μπάλα πήγε πάνω από το ταμπλό. Υπήρξε επιθετικό rebound. Καρακόλιος, μεγάλη καμπύλη για 3 στοχό. Τάσκας. Μπάλα είναι εκτός. Με τους Bad Boys ξανά. Μπόγιας κάνει μια μικρή βόλτα στη ρακέτα. Μεγάλη καμπύλη, σούτια 3. Swiss, nothing but net. Που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι από τον Καλμπουρτζή. 52-45 διαφορά εκ νέου στους 7 πόντους. 7-23 για το τέλος της περιόδου και συνεπώς του παιχνιδιού. Μάλλον. Βουλγάρης θα βγάλει μια πάσα. Υπάρχει time out τώρα. Τρία το time out. Time out πήρανε οι Jackals. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο παιχνίδι. Η διαφορά είναι εκ νέου στους 7 πόντους για τους Bad Boys, οι οποίοι έχουν και την κατοχή, αλλά όχι για πολύ. Καθώς υπάρχει κλέψιμο. Για 3 στην κίνηση, ένας εκκίνησε NBA από τον Καρακόλιο άστοχο. Για 3 από τον Νικολούδη. Το πανηγυρίζουν σχεδόν όλοι οι Bad Boys σαν πεινασμένα σκυλιά, καθώς βλέπουν την διαφορά να ξαναπηγαίνει στους 10 πόντους. 55-45. Φιλιππίδης
Ουράνος θα πάει το χορευτικό σπάζοντας στη μέση απίστευτο καλάθι 55-47. Πάει για το κλέψιμο Φιλιππίδης. Πάσα δεν θα βγει. Νόλουκ πάσα στον Φιλιππίδη. Στήριγμα. Φαουλ για δύο βολές. Φαουλ που έχει χρειαστεί στον... Ράθι αλλαγής. Νούμερο 7. Δεύτερη αστόχηση στην πρώτη. Είχα τη ώρα να μιλήσω, ναι, εδώ είμαι κι εγώ. Τάσκας. Απέτυχε δύο αντιπάλους. Φανταστική πάσα η οποία θα γίνει assist μέσα στην ρακέτα. Με τελικό αποδέκτη τον Σιώτα. Ένα δύο θα βγάλει την μπάλα και πού είναι μόνο ο Τάσκας. Και τώρα εσπευσμένα time out από τον Τζιτζίδη με το νούμερο 13, βλέποντας την διαφορά να πέφτει και το momentum να αλλάζει χέρια. 56-51, μείνετε μαζί μας στη συνέχεια. Επιστρέψαμε, η διαφορά είναι στους 5 πόντους. Το παιχνίδι αλλάζει. Υπάρχει ένας παραλληλισμός με roller coaster για τον ρυθμό του παιχνιδιού. Μπάλα είναι ξανά για τους Bad Boys. Στον Τάσκα αυτό σε τελευταία. Υπάρχει η μάχη. Ήρεμα 17, ήρεμα. Στα 16 δευτερόλεπτα η επίθεση. Κόγιας, καλή άμυνα από τον Τάσκα. Φάουλ στον Νικολούδη που κέρδισε από τον Σιώτα. Μετά από μια περίοδο συγκυρίας βρέθηκε μπάλα στα χέρια του Δημητρακούδη, ο οποίος την μετατρέπει σε 3 νέους πόντους. Λιάν, περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Με ταμπλό θα πετύχει ο Μπουγουράνος. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο. Η διαφορά είναι στους 8 πόντους, 59-59. Κολούδης, πάει μέχρι μέσα. 61-51. Διαφορά στους 10 πόντους πλέον. Το momentum είναι και πάλι ξεκάθαρα υπέρ των Bad Boys. Όχι μόνο διαφορά. Τάσκας, θα πάρει δεύτερη από τον Μπουργουράνο. Και θα πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει φάουλ που είναι χαμηλά προφανώς. Το δεύτερο, το πρώτο με συγχωρείτε ομαδικό των Bad Boys. Φάουλ που χρειάζεται στον Μπόγια. Σκουλιάνου. Καστή πάσα μέσα στη ρακέτα. Στον αέρα. Πολύ έξυπνα. Πολύ έξυπνα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Ο Σιώτας είχε σκοπό να... Έχω την εντύπωση είχε σκοπό να τελειώσει την πάση, αλλά αντιλήφθηκε τον ψηλότερο αντίπαλό του και έβγαλε πάσα στον αέρα την πήρε αυτή την απόφαση. Ή λίγο πριν σηκωθεί από το παρκέ, εν πάση περιπτώσει. Το Τζιτζίδης. Μάσα, πίθα. Τρακούδης. Θα πάρει την μπάλα. Θα πάρει ένα σκριν από τον Μπόγια. Θα πάει μέχρι μέσα.
Βασίλης. Διαφορά στους 12. Τάσκας. Υπάρχει σφύριγμα. Για τρεις άστοχο. Αφήνει την μπάλα βάζοντας τα χέρια του πίσω ο Μπόγιας. Ένιωθε πολύ την φάση. Ζήτης, νούμερο 13. Υπάρχει φάουλ. Που κερδίζει ο Νικολούδης. Με το που πήγε μπάλα σε αυτόν κέρδισε το φάουλ. Δημητρακούδης. Ένα έρμπολ αυτή τη φορά από τον Κατζηγίδη. Μάλλον για τους Τζάκαλς. Ένα καλάθι θα έρθει. 63-53 διαφορά στις 10. Zone press. Βράσκα, και στην μπάλα και όχι μόνο. Υπάρχουν βήματα από τον Μπόγια. Τώρα θα την πάρει. Για να μην αρχίσει να κυλήσει με πολύ σημαντικό τα χρόνο. Ο Φιλιππίδης θα συγκρατήσει την μπάλα. Βούλγαροι θα χάσει. Υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Και η κατοχή είναι για τους Fat Boy. Ο Δημητρακούδης την ασφάλισε κόντρα στον Φιλιππίδη. Τώρα επιστρέφουν οι δυο τους. Έστοχο. Και κάπου εδώ πέρα οι ευθύνες του Τζάκαλς αρχίζουν να εκμηδενίζονται στο 3. Άστοχο από το Τάσκα, η διαφορά για πρώτη φορά στο σύν 13 με 1,5 λεπτό για το τέλος. Παρκέ, στη θέση του Σπίθα. Έχοντας περάσει μετά από αρκετή ώρα έχει αναλάβει και τον ρόλο του coaching.
Στατζητζικίδης. Νικολούδης κοιτάει το χρόνο. Σουτ για τρεις από το λόγκο σχεδόν, αν υπήρχε ένα fan shoot. Με το που κοίταξε το χρόνο ήξερα ότι θα κάνει κάτι περίτεχνο. Δεν περίμενα κάτι τόσο περίτεχνο βέβαια. Θα βρεθούν δύο πόντι. 56-55. Υπάρχει φάουλ. Όχι φάουλ βασικά, διορθώνω. Έχει ένα time out. Σκόρ εντάξει. 55 ό,τι λέει το τάμπλετ. Ναι. 17. Παλά χαμηλά, θα την κοιτήσεις. Φάουλ. Έστωσες και στη δεύτερη. Συνεχίδης. Συνεχίδης έστωχος. 68-58. Ο Κιτσίλης. Γιατί έγινε 58. Την πρώτη βολή. Ήταν 57 και ήταν. Το... Άφω, στη δεύτερη υπάρχει Φάουν Φιλιππίδης. Κουλιάν, υπάρχει κλέψιμο. Ένα ακόμα καλάθι. 69-60. Λίγο το κλέψιμο. Υπάρχει φάουλ τελικά από τον Φιλιππίδη. Έχουμε 21 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος. Στην
μία ακόμα τεχνική ποινή και αποβολή για τον Νικολούδη. Θα μιλάει ηρωνικά αυτός. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι Jackals θα γνωρίσουν την πρώτη τους φετινή ήττα. Θα παραμείνουν στην κορυφή του ομίλου με 8-1. Ο Μπόγιας μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι που μπορείτε να τις βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Μπασκετάκι Salonika League. Η άμυνα. Βλόκ αλλά με φάουλ, προφανώς. Κάτσε να το δεις, κάτσε να το δεις. Θα λήξει και μετά. Βόγιας, όπως είπαμε, έκανε κάποιες δηλώσεις και αναφέρθηκε όταν τον ρώτησα ποιο στοιχείο θα ήταν αυτό που θα επέλεγε για να επικρατήσει απόψε. Είπε σίγουρα η άμυνά μας και αυτό και έγινε. 71-63 κατάφερε να κρατήσουμε τους Jackals στους 63 πόντους, μια πολύ επιθετικογενή ομάδα αρκετά χαμηλά στο σκορ. Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα, εκτός διανόητα συγκλονιστικού απρόπτου. Μητρακούδης θα στοχίσει 72-63. Εύστοχος και στη δεύτερη διαφορά, εκ νέου στους 10, Βουλγαρίς. Υπάρχει πρόξιμο. Φάουλ. Κερδίζει ο Περσιτσίλης Αλέξ με το νούμερο 88. Άστοχος στην πρώτη βολή. Για να δούμε αν θα εκδηλωθεί επίθεση. Έτσι 73-64 το παιχνίδι δεν λέει να τελειώσει. Για 3, άστοχος. Βούλγαρης θα κλέψει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά αυτή δεν θα μπει μέσα. 75-64 τελικό σκορ μετά από 40 λεπτά. Οι Bad Boys ρίχνουν στο καναβάτσο τους πρωτοπόρους μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Jackals, αυτοί κατάφεραν να... Δεν τελείωσε. Α, σε μικρόχρονο. Το παιχνίδι πραγματικά δεν λέει να τελειώσει. Άστοχος στην πρώτη βολή, υπήρχε φάουλ σε μικρόχρονο, το οποίο δεν το αντιλήφθη. Τώρα θα τελειώσει επιτέλους αυτό το παιχνίδι. Άστοχος στη μία από τις δύο βολές. Μπόγιας. Ωραίο ταβάνι αυτό που δείχνω. 76-64 λοιπόν. Αυτό είναι το τελικό σκορ σε μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Οι Jackals γίνονται, γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα. Γίνονται και αυτή η ομάδα που έχει ήττα στον όμιλο.
Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από τους διαιτητές, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε.